η δημόσια υγεία στην Ελλάδα, πρέπει να υπάρξει ριζική αναμόρφωση του οικονομικού καθεστώτος. Τι εννοείτε με αυτό, κυρία Πενικυλινάκη? Πως πρέπει να δοθούν γενναίες αυξήσεις στους γιατρούς του ΕΣΥ, του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Άρα, εύκολα μπορούμε να καταλάβουμε και τους λόγους της απεργίας. Βεβαίως, είναι καθαρά οικονομική. Δεν μπορεί μια κυβέρνηση να θέλει να διοικεί τη χώρα χωρίς να προσέχει τους γιατρούς της. Τι ειδικότητα είπαμε πως έχετε? Με ευθύρη γυναικολόγος. Αφήσετε με, μωρέ. Αφήσετε με, μωρέ, να πω. Αφήσετε με. Κυρία γιατρός, κυρία Πενικυλινάκη. Σας παρακαλώ, κυρία, πώς μπαίνετε έτσι μέσα? Δεν θα πει, μωρέ, πώς μπαίνω έτσι μέσα. Γεννώ, μωρέ, γεννώ. Ποιος θα με ξεγεννήσει, Α, κατάλαβα. Κυρία Πενικυλινάκη είναι γιατρός σας. Μάγος είσαι. Κυρία Πενικυλινάκη, όπου να είναι μου κατεβαίνει το μωρό. Δεν θωρεί. Πόνος που μου τσιπέζει, Παναγία μου. Έλα να με βοηθήσεις, έλα. Λείπουμε πολύ, κυρία Μερόπη. Μα βρίσκομαι σε απεργία. Λυπάμαι, κυρία Μερόπη, μα βρίσκομαι σε απεργία. Μάλιστα. Καλές μου συντέκνησες και καλή μου συντέκνη, καλησπέρα σας. Πάλι για απεργίες θα μιλήσουμε απόψε και συμπτωματικά για απεργίες στον πολύ σημαντικό χώρο της υγείας. Οι γιατροί εργαζόμενοι είναι κι αυτοί, μα ξεχωριστοί εργαζόμενοι. Ούτε λογιστές είναι, ούτε φορτηγατζίδες, ούτε δασκάλοι ή καθηγητές. Είναι οι ανθρώποι που παίζουν με την υγειά μας, που παίζουν με τις ζωές μας. Και μια απεργία στο χώρο της υγείας πρέπει πρώτα να ζυγιάζεται και ύστερα να εκτελείται. Όταν κάνεις, γιατρέ μου, απεργία, πρέπει να αναλαμβαίνεις και την ευθύνη. Και δεν μπορείς να λες στους αρρώστους, δεν φταίμεν εμείς που ταλαιπωρείστε, η κυβέρνηση φταίει που δεν ικανοποιεί τα αιτήματά μας. Εμένα που είμαι άρρωστος, δεν με νοιάζει ποιος φταίει. Δεν με νοιάζει αν φταίει η ευρωπαϊκή κοινότητα. Δεν με νοιάζει αν φταίει η ελληνική κυβέρνηση. Δεν με νοιάζει στο κάτω-κάτω, αμπεινάς, γιατρέ μου. Με νοιάζει που εισταχθεί σε μια ιερή θέση. Να υπηρετείς την αρρωστημένη υγειά μου. Και όταν σε γυρεύγω, λείπεις από τη θέση σου. Μα ας δούμε μια ταινία που σάξαμε με σόσπεζα στον δρόμο και συνεχίζομε με εκπλήξεις. Τι θα κάνεις, πώς θα πας? Καλά, δόξα τω Θεώ. Να σου κάνω μια ερώτηση. Χτύπα ξύλο, πες πως είσαι άρρωστος. Πας στο νοσοκομείο και θεωρείς τους γιατρούς να κάνουν απεργία. Του λόγου σου τι θα κάνεις? Θα ψάξω να δω που μπορώ να καλυπτώ αλλού. Ή θα παθάνεις ήσυχος. Ή θα πεθάνω ήσυχος. Τι θα κάνω? Θα παθάνεις. Θα πεθάνω, και δεν κάνω. Να κάνουν απεργία. Ναι. Απαράδεκτη κατάσταση. Απαράδεκτη κατάσταση. Να σε καλά. Συντέκνησες και συντέκνη μου, επειδή σήμερα εμπήκαμε στην εβδομάδα των Χριστουγέννων, δεν θέλω να λείπει από τις εκπομπές μας η κριτική μουσική με τις υπηρέτες. Γι' αυτό το λοιπόν έχουμε καλέσει και ήρθανε κοντά μας το φίλο μου, το Γιάννη τον Παπαγεωργίου, που είναι στο Λαούτο από τη φιλόξενη Αγία Βαρβάρα, το φίλο μου το Γιώργη το Λαμπράκι που είναι στη Λύρα, κατάγεται από το Σοκαρά και μένει στο Τυμπάκι, και το φίλο μου το Σομαράκι τον Άρη που είναι στην Κιθάρα και κατάγεται από το Καστρί Τσιβιάνου. Το λοιπόν, κοπέλια, τα όργανά σας τα έχετε κουρδισμένα, άντε, παίξτε κάτι της, να φύγουμε μωρέ από τα καθημερινά προβλήματα. Σας ακούμε, άντε, κοπέλια, άντε.
της πια η διαφορμή. Στο μέρος σαν που ήσουν.
μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Και αύριο το βράδυ πεθάμαστον, ε. Το λοιπόν, συντέκνησες και συντέκνη μου, αφήκαμε στη μέση την κουβέντα που κάνει η συνάδελφος Κατίνα Ανοιχτορουθούνη με την κυρία γιατρό και την κυρία ετοιμόγενη. Έλα, Κατίνα, σ' ακούμε, έλα. Κύριε Βοσκοτραγωσιβηδάκη, εδώ εκτιλήσονται κωμικοτραγικές σκηνές. Όπου, Παναγία μου, όπου να θα μου σπάσουν τα υγρά. Βοήθησέ με, μωριά Θεόφοβη, βοήθησέ με. Αν δεν υποχωρήσει η κυβέρνηση και δεν μας δώσει τα χρήματα που ζητάμε, δεν βοηθώ, δεν βοηθώ. Όπου, Παναγία μου, το κοπέλι κατεβαίνει χαμηλά. Βοήθησέ με, μωρί. Βοήθησέ με, μωρί, σκύλα. Άσε μας, κυρά μου. Εγώ είμαι σκύλα ή εσύ είσαι κουνέλα. Μέσα σε 10 χρόνια, 12 γέννε. Ανάδεμάζει και τριζανάδεμάζει. Για να μωρή, εσύ μου τα ταΐζεις. Βοήθησέ με, μωρή. Βοήθησέ με, μωρή. Και όπου λένε θα μου σπάσουν τα υγρά. Βοήθησέ με. Κυρία Πενικυλινάκη, μα τέλος πάντων, βοηθήστε τη γυναίκα να γεννήσει. Φερθείτε λίγο σαν άνθρωπος. Ας φερθεί ανθρώπινα η κυβέρνηση στους γιατρούς για να φερθώ κι εγώ σαν άνθρωπος. Όφου, όφου, να μη ζει, μωρέ, η κυρά μας η μαμή, η Βασιλιάδου, να τη φέρω να με ξεγεννήσει. Αυτή τουλάχιστον. Δεν έκανε να απεργίες. Μας ειδοποιούν ότι μας φέρνουν ένα φάξ. Τι λέει, κυρία δημοσιογράφος? Λέει πως η κυβέρνηση υποχώρησε και έδωσε τις αυξήσεις που ζητάτε. Επιτέλους νικήσαμε! Νικήσαμε, νικήσαμε. Και τους μισθούς αυξήσαμε, νικήσαμε, νικήσαμε. Την τσέπη μας γεμίσαμε. Παναγία μου, λιγάκι ακόμη να είχα κρατήξει, θα να πιστέψω πως είμαι στην πραγματικότητα έγκυος, ναι. Δεν είστε δηλαδή έγκυος. Κυρία δημοσιογράφος, και έγκυος δεν ήμουνε και συνάδελφος είμαι από ΠΑΕ με την κυρία Πεντσιλινάκη, μόνο που εγώ είμαι ουρολόγος. Και παίξαμε τούτο να το παιχνίδι για να κάνουμε την κυβέρνηση να συγκινηθεί και να υποχωρήσει. Νικήσαμε, νικήσαμε και τους μισθούς αυξήσαμε. Νικήσαμε, νικήσαμε, την τσέπη μας γεμίσαμε.